της εντυπωσιακής πορείας της ΑΕΚ στην Ευρωλίγκα. Όταν περνάς δύσκολη περίοδο, θα πρέπει να δουλεύεις πιο σκληρά. Να παρακολουθήσετε σε λίγο τον δεύτερο αγώνα στην πρώτη μέρα του τουρνουά της Γυμναστικής Ένωσης Χαλκίδας, που το νίκησε την διοργανώτρια, την Άγια Χαλκίδας, 92-49, η διαφορά βέβαια κλάσεως. Μετά είναι μια ΑΕΚ που τα τελευταία μία και δύο ξένους, βρήκε δύο ξένους, από τους οποίους όμως ο ένας μόνο έχει πείσει, ο Τιμψη, θα κρυφθεί ικανός από τον Βλάντο Τζούροβιτς, ένα παιδί που ήρθε από το Ιππούς. Αφού οι παίκτες γνωρίζονται, ομοιογένεια υπάρχει, έφυγαν οι δύο παλιοί. Οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ και η Λάρισα, που το άλλωστε και τα χρόνια πέρασαν, αλλά ο Γκέκος, όπως το είχε πει, δεν έφυγε από την ΑΕΚ, τον έδιωξε κάποια διοίκηση. Και εδώ ο Βλάντο Τζούροβιτς, που έχει βαλθεί φέτος τραυματισμός στην ομοπλάτη, στο Μπάρου, της πεντάδας της ΑΕΚ, που ξεκινά με Γάκη, το 15 ήταν ο Πάρος, Κωνσταντινίδης, Μαϊστρένκο, ο Τσίτουμ στο τζάμπολ που κέρδισε και Σκοτ. Στην πρώτη επίθεση Λάρισα με τον Κωνσταντινίδη, το σκρίν από τον Τσίτουμ, το και χρεώνεται ο Κωνσταντινίδης με το φάλ του Κωνσταντινίδη, είναι καμιά δεκαπενταριά οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει από την Αθήνα ή είναι από εδώ από τη Χαλκίδα. Εδώ η κίνηση και το άστοχο σούτ από τον Μπάρους. Μαϊστρένκο για τον Φουγκάζ, χρεώνεται με βήματα. Στο Λακίσεβιτς, άστοχο το σούτ τριών πόντων και η μπάλα είναι για την Λάμενη. Σκορ 0-2, πάλι τον Τσίτουμ, στο Γάκη, βήματα του Αμερικανού, τον μία και μία βολών, τον μιας και μιας βολών. Με συνεχείς προσποιήσεις, πολύ ωραία προσπάθεια του Τιμ Μπάρους, που μειώνει στους 5 πόντους, βλέπετε εδώ ξανά, που μειώνει ακόμη περισσότερο στους 3. Ούτε ο Μπάρος, το κόψιμο από τον Τσίτου μηδύπω 6 λεπτά για 3. Το rebound το Τσίτου από τον Ορφανέρο, βλέπετε το εκπληκτικό κόψιμο του. Ο Λακίσεβιτς τον μιμείται, τον Κατσικάρη που τελικά βρίσκει τον στόχο και μειώνει στο ένα καλάθι. Ξανά εδώ η προσπάθεια του playmaker της ΑΕΚ. Πόντι στον αγώνα, ένα μακρινό τρίποντο, 23-10, θα δει να απαντήσει. 23-21, εδώ ο Δημήτρης Ποδαράς, που κάτι λέει με τον Τζούροβιτς. Μπάρους, Μακάρα. Τελικά, αλλά εδώ ο Ντεγιάν Λακίσεβιτς, που σουτάρει άτσαλα. Παραμένει το 31-25 για και η δεύτερη βολή του Kevin Thompson, άστοχη και αυτή. Άκη, σωστή η απόφαση, έχει τοποθετηθεί, κοιτάξτε εδώ, ένα φάουλ που τον οδηγεί, ενώ εδώ ήταν η προηγούμενη φάση, το κόψιμο του Μπάρους στον Σκοτ, στον Τσίτουμ. Φώση παίρνει το φάουλ από τον Μπάρους, κοιτάξτε εδώ πάλι, από τον Τόμσον τελικά. Πάσα του Κωνσταντινίδη στον Κουγκάζ, με σωστή θέση
ξέφυγε από τον Σκοτ, βρίσκει το στόχο και παίρνει και το φάουλ από τον Λίνετε. Τελικά επιμένει με δεύτερη προσπάθεια με follow. Ο Τόμσον μειώνει στους 8 πόντους, ο Τόμσον που φτάνει τους 10. Εδώ η ωραία προσπάθεια του Τόμσον. Ο Γκάκης και ο Τόμσον φτάνει τους 12 πόντους, τον Μαϊστρέγκο. Το ίδιο απρόσεκτος πείσουν τον Τζούροβιτς. Εδώ Τόμσον σε ένα ακόμη καλάθι φτάνει τους 14 πόντους. Βλέπετε εδώ σε μια εύκολη φάση αστοχή. Δεν έχει γραφτεί ακόμη από μέσα εμπλεκόμενο στη φάση. Ο Τόμσον μείωσε στον εφηβιασμό. Δεν βρίσκει το στο φάσης, αλλά βέβαια ξέρετε πως αντιμετωπίζονται για 3 από τον Παπασαράντου. Η ΑΕΚ μειώνει στους 3 πόντους με την ωραία προσπάθεια που ξαναβλέπετε από τον Παπαράντου και το κάρφωμα από τον Τσίτου, ο οποίος είχε μείνει πίσω στο κοντά στο καλάθι της ΑΕΚ από την προηγούμενη φάση. Και εδώ κάρφωμα από Παπασαράντου που ευνηδιάστηκε ο Τσίτου μειώνοντας σε 59-55 και παίρνει το φάουλ από επέμβαση του Τσίτουμ για να μην πάρει στο κυνήγι για να διαμαρτυρηθεί τον Ορφανό. Κοιτάξτε εδώ και μάλλον πρέπει να έχει δίκιο ο Λαρισαίος. Καλάθι και φάουλ από τον Τρεις Παπασαράντου, ο πιο εκρηκτικός από τον νεαρό το Δέσπο. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να πάρει το φάουλ. 61-57, μειώνει η ΑΕΚ στους 4 και αν ευστοχίσει εδώ ο Παπασαράντου θα μειώσει στους 3. 61-60 για δεύτερη φορά η ΑΕΚ κόβεται από τον Τσίτουμ, αλλά ο Τσίτουμ και εγώ με την μπάλα, αλλά έχει διακοπεί η φάση. Τρίτο φάουλ του Μαϊστρέγκο, ενώ ο Αλεξανδρής απέσυρε τον Δέσπο. Τις βολές παραμένει από το τέλος. Λάρις κάνει ωραία προσπάθεια αλλά δεν βρίσκει στόχο. 3,5 λεπτά πριν από το τέλος ο Παπασαράντου κέρδισε με ευκολία. Ο Λακίσεμιτς κάνει την προσποίηση. Τελικά οι διαιτητές έχουν δίκιο. Ο Σκοτ το rebound'ος ο Τσίτου, η Λάρισα παίκτες ΑΕΚ θα επιδιώξουν το τρίποντο ασφαλώς. Ανενόχλητος ο Κατσικάρης, δεν βρίσκει το στόχο. Τεχνική ποινή. Στον Σκοτ. Κάρης. Στον Μπάρους, μειώνει σε 69-65, 5 δευτερόλεπτα. Η Λάρισα νικά για δεύτερη φορά την ΑΕΚ μέσα σε ένα διήμερο.